από τους βομβαρδισμούς στη Συρία έχασαν το σπίτι τους και με την εκρηκτική κατάσταση να τους οδηγεί στην Τουρκία και από εκεί στην Ελλάδα. Ο λόγος για μια οικογένεια Σύρων με 6 παιδιά που δεν άντεξαν τη νέα κόλαση στην Ιδωμένη, με τους ίδιους να εγκαταλείπουν πλέον το όνειρο για τη Γερμανία, καθώς η απελπισία και η πείνα που βίωσαν όπως είπαν στην Ιδωμένη αποτέλεσαν τη νέα πηξίδα για τον επόμενό τους προορισμό, την Κρήτη. Έφτασαν στο Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής, με την οικογένεια να φιλοξενείται προσωρινά σε σπίτι συμπατριώτη τους, στον οποίο περιέγραψαν τα όσα εφιαλτικά βίωσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχε βρει εμένα και το Facebook και το όνομά μου και αυτός μου ρωτάει και έφτασε εδώ το Κρήτη, πήρε το κινητό μου και πήρε για μένα, λέει είμαι εδώ το καράβι, έφτασε δεν ξέρω τι θα κάνω. Όταν έφτασε εδώ στο Ηράκλειο, τι σας είπε, τι σας περιέγραψε? Ναι, έχει πει όταν έφτασε το εκεί που είναι κολλητουμένοι έτσι το νερό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι δύσκολο με το φαγητό, δύσκολο με νερό, δεν υπάρχει να κάνουν μπάνιο, δεν υπάρχει πολύ δύσκολο πράγματα. Το άλλο μεριά ρίχνανε σφύρες πλαστικά, ρίχνανε χημικά πάνω το παιδιά. Και έτσι έχει πόρμα, μηνάνε, γιατί πρέπει, αν θα πάει κανείς να φέρει κάθε κομμάτι ψωμί, πρέπει να πάει όλα το κουζίνι. Δηλαδή, οπότε πίνεσαι στην Ιδωμένη. Ναι. Ήρθε στο Ηράκλειο μια οικογένεια οχταμελής, οι γονείς και τα 6 παιδιά από 1 έως 10 ετών. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου παρακολουθεί το θέμα. Κοινωνικός λειτουργός είδε τους ανθρώπους της υπηρεσίας. Ό,τι χρειαστούν, είμαστε στη διάθεσή τους. Όπως ανέφεραν στον συμπατριώτη τους, πλήρωσαν 4.000 ευρώ για να βρεθούν στη χώρα μας, με τα χρήματά τους πλέον να έχουν εξανεμιστεί. Όνειρό τους είναι να ξαναπιστρέψουν στη Συρία, όποτε και αν υπάρξουν συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή. 4.000 πλήρωσε τη βάρκα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Από την Τουρκία μέχρι το Ελλάδα. Ένας άνθρωπος άφησε σπίτι του και έφυγε. Δεν θέλει να κάτσει να φύγει από το σπίτι του, αλλά έφυγε με το ζόρι. Παθάνε δίπλα του, πέσανε το σπίτι, αλλά θέλει να φύγω να πάω να μην παθάνω μόνο. Το άνθρωπος έχει πολύ άγχος από τόσο δρόμο που έχει τραβάει μαζί του 6 μωρά. Δεν είναι εύκολο, λέει, να έχει 6 μωρά μαζί του, να πας πάνω κάτω και. Και με το βάρκες που έφτασε εδώ πάρα πολύ δύσκολο ήταν. Ένας από τα παιδιά του έχει πρόβλημα, πρέπει να ζει κανένας ατρός. Το παιδί είναι 6 χρονών και δεν μεγαλώνει, δεν μιλάει μέχρι τώρα. Εμείς ως Δήμος Ηρακλείου έχουμε μία δομή, το Κέντρο Αστέγων. Προτείναμε αμέσως με το που ενημερωθήκαμε, πριν καν έρθουν οι άνθρωποι, ότι ευχαρίστως οι άνθρωποι, αν επιθυμούν, μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε. Ο κύριος Αμπτούλ βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, ενώ την ίδια ώρα μεγάλη είναι η κινητοποίηση από την Πρωτοβουλία Ηρακλείου για τους πρόσφυγες, η οποία απίθυνε έκκληση στους πολίτες και την παραχώρηση οικίας και τη φιλοξενία της οικογένειας. Πιο καλύτερα θα είναι τώρα. Πιο καλύτερα που έκανε μπάνιο, δηλαδή, αν μπορούμε να το πούμε, 1,5 μήνα δεν έχει κάνει μπάνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμπολίτης μας παραχώρησε οικία του στην περιοχή της Θερίσου για τη φιλοξενία τους, ενώ τις επόμενες μέρες η αντιδήμαρχος Μαρία Καναβάκη θα επισκεφθεί την οικογένεια η οποία στηρίζεται από αγαθά πρώτης ανάγκης.